την δίκη τη Μιχαλονάκου και τον προσκεκλημένο της. Ηθοποιός, συγγραφέας, ποιητής, αναμφισβήτητα στάρ των περιφορειακών τηλεοπτικών σταθμών και σίγουρα ένας άνθρωπος με ιδιαίτερες ευαισθησίες. Ηλίας Κακλαμάνης, σίγουρα θα τον αναγνωρίσετε. Ηλία, καλώς ήρθες στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί που σου έχω αποδώσει αντιπροσωπεύουν. Θα κάνω πολλές διακοπές και ίσως να φαίνεται να έχω τρακ. Είναι και το τρακ. Τρακ, εσύ τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Στο κάθε τι. Απλώς είναι και παράξενο ο λαιμός και σας ζητώ συγγνώμη αν φαίνεται πολλές αναπνοές. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εκπομπή σας, τον κύριο Παπαδόπουλο που χτύπησα την πόρτα και σε εσάς, κυρία Μιχαλονάκου, και αμέσως είχα ανταπόκριση. Θα περάσουμε όμως στο θέμα μας. Ναι. Μια εκπομπή που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ειδικά για εκεί που ξεκινάει μια επιθεώρηση που ετοιμάζω για τα Χριστούγεννα. Μια επιθεώρηση που έχει τον τίτλο Μολό Λαβέ, έναν ιστορικό τίτλο. Ναι. Χαρά στο κουράγιο σας, κύριε Κακλαμπάνη. Χαρά στο κουράγιο σας. Πού θα πάτε? Α, που θα πάω εννοείται. Για το κουράγιο δεν ξέρω πώς το εννοείται, κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Μιχαλονάκου, μου είπατε πριν κάποιους χαρακτηρισμούς. Δεν είναι τόσο τα πράγματα. Με τιμούν ίσως, εκτός κι αν είναι υπερβολικά. Πιστεύω πως κάνω ένα δικό μου αγώνα. Τιμώ πάρα πολύ τα μικρά κανάλια, αυτά που έτυχε να ξεκινήσω και που βέβαια αυτή τη στιγμή δεν τα θεωρώ μικρά. Ήμουνα στα πρώτα βήματα του καναλιού 29, από εκεί στο Telecity, TV Magic και τώρα στο High Channel. Αλήθεια, τι είναι αυτό που σας κάνει, επενδύεται το ταλέντο σας, κύριε Κακλαμάνη, σε αυτά τα μικρά κανάλια όπως τα χαρακτηρίσατε? Δεν έχετε δώσει κάποιες προτάσεις, δεν σας έχει προταθεί κάτι άλλο? Όχι, δεν μου έχει προταθεί. Επειδή είμαι από τους ανθρώπους τάχα ότι έχω προτάσεις και κάνω επιλογές, έτυχε το ένα κανάλι μετά το άλλο, αυτά τα μικρά, και που έγινε μια επιτυχία στο καθένα από αυτά. Και ξέρετε, η σύμπτωση σε αυτά τα μικρά, που δεν είναι πια μικρά κάποια κανάλια, τώρα μπορεί να είναι στο μικρότερο από αυτά, μου έδωσαν την επιτυχία εκεί, σε ένα ζωντανό πρόγραμμα κάθε βράδυ που έκανα και που ήταν μια επιτυχία και για το ίδιο το κανάλι. Και μέσα από τη δουλειά σας αναπαράγεται, επειδή έχει τύχει να έχω δει πολλές εκπομπές, και το ελληνικό τραγούδι. Και προάγεται. Κάνω ό,τι μπορώ και σε αυτά τα κανάλια έχω καλέσει πράγματι από κορυφαίους μέχρι πιο νέα παιδιά. Πολύ κόσμο, χωρίς αυτό να είναι. Ναι, βλέπουμε. Βλέπουμε εδώ όμως το μόνιτορ, εξηγήστε, ναι. Μας είναι ο θειασός. Είναι η επιθεώρηση που ξεκινάει τώρα. Το Μολόν Λαβέ παίζω την ημέρα των Χριστουγέννων, 25 Δεκέμβρη στο Τορόντο. Δεν ξέρω για πόσες μέρες, μετά πηγαίνω Μόντρεαλ και αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα θα πάω και στην Αμερική. Ο Ηλίας λοιπόν Κακλαμάνης και 8 ηθοποιοί του, όχι 300 του Λεωνίδα. Ναι. Τους 300 ο Ηλίας τους έχει τουλάχιστον. Εννοείται 300 τι. 300 θεατές δεν βλέπουν τα βράδια. Εμπιστοσύνη. Όχι, οπωσδήποτε έχετε διαμορφώσει ένα προσωπικό κοινό, δεν είναι έτσι? Ναι. Είναι θεατρική λοιπόν αυτή η παράσταση. Πηγαίνω για τρίτη φορά στον Καναδά. Έχω πάει το 89, το 91 με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το έχω καμάρι που ξέρετε, χωρίς μεγάλα ονόματα, με νέα παιδιά, ταλαντούχα παιδιά. Με μια θεατρική λοιπόν περιοδία που τυλοφορείται Μολόν Λαβέ. Μολόν Λαβέ έχει ιστορικό και εθνικό. Της επιθεώρησης, εθνικό χαρακτήρα από ό,τι ναι, γιατί πάνω, πιστεύω πως ξέρετε, υπάρχουν χρόνια και καιροί που έχουμε ρίξει λίγο πίσω την έννοια Ελλάδα. Χωρίς να είναι υπερβολικό και σοβινιστικό. Είμαστε Έλληνες και υπήρξαν καιροί που ντρεπόμαστε να πούμε τη λέξη Ελλάδα και Έλληνας. Κάτι παράξενο πράγμα. Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα? Ή τη σημαία μας. Δεν νομίζω ότι ξέρουμε καλά τόσο πολύ τη σημαία μας. Το κεντρικό μήνυμα της περιοδίας σας. Της περιοδίας για μένα είναι, κάνω μια παρένθεση τηλεόραση. Πρόκληση για κανένα άλλο θέατρο δεν με ενδιαφέρει να κάνω εμφάνιση. Το έχω ανεβάσει όπως ξέρετε 7-8 επιθεωρήσεις σε κεντρικά θέατρα. Και απέχετε και θεατρικά 2 χρόνια. Ναι. Και πηγαίνω μόνο και μόνο γιατί αυτούς τους καιρούς βαλόμαστε από παντού. Λένε πως είναι φίλοι κάποιοι. Δεν έχω καμία σχέση με φίλους. Πιστεύω πως οι περισσότεροι είναι εχθροί απλώς και μόνο μέσα στην πολυτέλεια της ευγένειας να δείχνουν φίλοι και μια περιοδία που είναι αλληγορικά για μας πως έστω και μια φωνή εκεί, στον Καναδά και σε ανθρώπους. Σε ποια μέρη που... του Καναδά θα πάτε, σε ποιες πόλεις? Τορόντο, Μόντρεαλ πάνω απ' όλα. Γιατί μας ξέρετε... βλέπει και η ομογένεια. Ναι, και ξέρετε, να πούμε όταν... ότι μέσα στις υποχρεώσεις σας έχει και βέβαια εθνικό χαρακτήρα από, το, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από τον τίτλο Μολόν Λαβέ. Αλλά είναι στα πλαίσια σας, αν θέλετε, στις υποχρεώσεις σας, να αφυπνίσετε την εθνική συνείδηση της ομογένειας. Δεν νομίζω πως είμαι εγώ ικανός να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί αυτοί είναι πιο Έλληνες από εμάς, μου φαίνεται. Όταν ήμουν με το θείασό μου τις δύο προηγούμενες φορές και μας καλούσαν σε κάποια συναντήσεις, πολιτιστικά κέντρα, ενώ εδώ έχουμε χρώματα πάνω, στα πολιτιστικά κέντρα, διάφορα, εκεί είδα ο Μέγας Αλέξανδρος, Εσχύλος,
Πλάτωνας, Περικλής, είδα τέτοια ονόματα. Μολόν Λαβέ λοιπόν, για τον... επειδή μας πιάζει πολύ ο χρόνος, Μολόν Λαβέ για τον Ηλία Κακλαμάνη, περιοδία στην Ομογένεια. Επιτυχίες να ευχηθούμε τόσο στα κανάλια στα οποία παρουσιάζετε τις εκπομπές σας, όσο και στην περιοδία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ αντοχή, Ηλία, και πολύ αντοχή και κουράγιο. Κυρίες και κύριοι, να σας αφήσουμε εδώ να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.